Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για το μεγάλο έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης που θα λύσει για τις επόμενες δεκαετίες το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών του. Ο διαγωνισμός του έργου μέσως ΔΙΤ για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών 2.000 στο Ρέθυμνο και 1.000 στο Ηράκλειο, καθώς και ενός νέου αμφιθεάτρου στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ, αποτέλεσε το αντικείμενο συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας ΔΙΤ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η φοιτητική κατοικία θα αλλάξει τελείως τη μορφή της Πανεπιστημίου Πόλης, των Πανεπιστημίου Πόλεων, όπως τις ξέρουμε σήμερα, και θα δώσει αξία θετική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχει τελειώσει η φάση του αντιγωνιστικού διαλόγου. Περιμένουμε το τελικό OK για να διαχειρίξουμε το έργο και να ανακηρυχθεί ο ανάδοχος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, πιστεύουμε ότι του χρόνου τέτοιον καιρό ή του χρόνου το Σεπτέμβρη θα έχουμε την ανακήρυξη του αναδόχου για την υλοποίηση του μεγάλου έργου. Η μακρύτερη χρονικά περίοδος είναι η περίοδος λειτουργίας που στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Κρήτης θα κρατήσει 27 χρόνια. Τεχνογνωσία για τη διαχείριση τέτοιων μεγάλων έργων δεν υπάρχει στα ελληνικά πανεπιστήμια, διότι το εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο. Αντίστοιχα έργα φοιτητικών κατοικιών τρέχουν ταυτόχρονα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου μέσω του συνεδρίου του Γάλλου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης των έργων ΔΙΤ, μιας και δεν υπάρχει εμπειρία αντίστοιχων έργων στην Ελλάδα. Για μας είναι μια εξαιρετική προοπτική, γιατί μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε χρόνια προβλήματα των πανεπιστημίων και του Θεσσαλίας ειδικά, και στον χώρο των φοιτητικών εστιών, όπου είχαμε τεράστιες ελλείψεις, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μην μπορούν να σπουδάσουν, ιδίως μέσα στην περίοδο της κρίσης. Η Κρήτη ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ. Το κάναμε με πλήρη γνώση μας, γιατί γνωρίζαμε ακριβώς τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή λόγω και του τουριστικού χαρακτήρα που έχει. Οπότε ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ. Ακολούθησαν βέβαια και τα άλλα δύο πανεπιστήμια τα οποία έχουν εξίσου σημαντικά προβλήματα και θα βοηθούν πάρα πολύ με αυτά τα έργα. Όπως εξήγησαν τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα ελληνικά πανεπιστήμια θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συμβόλαια για τα μεγάλα αυτά έργα. Πρόκειται για μεγάλα project ουσιαστικά, τα οποία θα κρατήσουν για μια διάρκεια 20 ετών ίσως και παραπάνω. Οπότε αυτό που εμείς θέλουμε σίγουρα να τονίσουμε στα πανεπιστήμια είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα, να έχουν τις κατάλληλες δομές ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συμβόλαια αυτά. Ο συνδυασμός των πόρων που προσφέρει η τράπεζα μαζί με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχουμε εμείς είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που σίγουρα θα βοηθήσει.